Γιατί έχουμε τον αγαπημένο ηθοποιό, τον κύριο Γιώργο Κωνσταντίνο. Ένα πρόσωπο τόσο αγαπημένο, ένας ηθοποιός, σκηνοθέτης, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά όλοι, μα όλοι, μιλούν με τα καλύτερα λόγια για εκείνον. Ο οποίος έκανε μια κατάθεση ψυχής και μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου, μιλώντας για τον εθισμό του στον τζόγο και το πρόβλημα με το κογλύφος, όπως λέει. Mm. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε. Ναι, ναι, γιατί ήταν συγκλονιστικά τα όσα αποκάλυψε. Εξήγησα και εξήγησα και στο βιβλίο μέσα ότι θα είχα κάθε λόγο να το εξαφανίσω. Γιατί να πούνε ότι έπαιζα και τα λοιπά, θα ήταν κουτσομπολιά, όλος ο κόσμος παίζει άλλωστε. Και νομίζω ότι ο τζόγος πλέον, κατά τη δική μου την άποψη, την φιλοσοφική που λέμε, είναι έμφυτος. Από μικρό παιδιά, από μωρά, λέμε αυτό είναι δικό μου. Αυτό είναι δικό μου. Όταν παίζαμε παιδάκια, ήταν ποιος θα κερδίσει τους βόλους του αλουνού. Πού ξέραμε εμείς από τζόγο. Ποιος θα κερδίσει τα φραγκοντήφραγα κορώνα γράμματα. Μύτα, παιδάκια. Είναι ένα σκαλοπάτι το οποίο οδηγεί το τραγούδι στην κατηφόρα τη μεγάλη. Άμα μπλέξει με αυτό το πράγμα λοιπόν, είναι ένα εθισμό ο οποίο είναι καταστροφικό οπωσδήποτε. Διότι το ρητό που υπάρχει, το ξέρουμε όλοι μα, είναι το πα παίζον χάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, κανεί δεν βγαίνει νικητή από αυτή τη διαδρομή. Κανένα απολύτω. Αυτό είναι τελείω. Όποιος δογάρει χάνει. Στιγμιές είναι οι νίκες, οι επιτυχίες. Είναι και το ναρκωτικό στιγμιαίο. Ναι, διάβασα κάπου να διηγήσετε ότι σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής σας έτυχε για 2-3 μέρες συνεχόμενες να κερδίσετε αρκετά χρήματα, ναι, πηγαίνοντας στο καζίνο. Ναι, αυτό. Και σε μια περίοδο που είχατε και χρέη, γιατί η παράσταση δεν είχε πάει καλά στο θέατρο. Ναι, ναι. Και αυτό σας ενθουσίασε. Αυτό ήταν μια παγίδα. Και ήταν παγίδα τελικά. Έγραψα αυτό το πράγμα και ανέφερα αυτό μόνο και μόνο για να δείξω πόσο καταστροφικό είναι. Ό,τι πως θα μιλούσα για τα ναρκωτικά, θα μιλούσα και γι' αυτό. Αυτό ήταν όλο. Δεν το έκανα για να πω ότι έπαιζα. Απλώς. Ωστόσο, τέλος πάντων, έγινε σημαία. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν λέει ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Και να θυμίσουμε αυτό το οποίο είχε γράψει. Είχε γράψει λοιπόν ότι είχε πέσει έξω τα πράγματα στο θέατρο, χρωστούσε στιδογλύφους για να μην χάσει την επιχείρησή του στο θέατρο. Πήγε, λέει, και είχε μείνει 3 μέρες συνεχόμενες χωρίς να κοιμηθεί στο καζίνο, έπαιξε και μάζεψε, λέει, και κέρδισε όλα τα χρήματα τότε που χρωστούσε στους στοχογλύφους και στα χρήματα στο θέατρο. Και έτσι έσωσε την επιχείρησή του. Αλλά αμέσως μετά σου λέει ότι εκεί ήταν και η παγίδα, γιατί μετά υπήρχε το κόλλημα και μπορούσες να φτάσεις στην καταστροφή. Αυτά λέει ο κύριος Κωνσταντίνου.